Ευρώπης. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά, γιατί δεν τα έχουμε πει. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά και σας έχουμε επιθυμήσει πάρα πολύ. Παλιότερα σας βλέπαμε περισσότερο. Θα επιστρέψουμε, θα γίνουμε συχνότεροι στο μέλλον. Νομίζω ότι εσείς διατηρείτε πάντοτε την επαφή σας με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Και πλέον, επιτρέψτε μου να πω, τα δεδομένα, τα πολιτικά δείχνουν ότι έχετε εξελιχθεί στον απόλυτο ρυθμιστικό παράγοντα. Αλίμονό μου. Αλίμονό σας, δεν νομίζω. Το βλέπετε έτσι. Ο καθαρός σας λόγος, πρόεδρε, πάντοτε είχε αντίκτυπο. Τώρα έχει και πιο ουσιαστικό, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι, για να δούμε, αγόρι. Για πείτε μας τώρα, πώς βλέπετε την εκλογή Μητσοτάκη ως νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας? Ακούστε, εγώ είχα ζητήσει από τον κόσμο, είχα προτείνει να βγει ο Μημαράκης. Δηλαδή, που δεν πέφτει λόγος, είμαστε η Ένωση Κεντρών, άλλο κόμμα αυτό. Από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Δημοκρατία, άλλο κόμμα. Και δεν μας τέφτει λόγος να λέμε τι θα κάνουν στο αλλονού το οικόπεδο. Αλλά είχα πει τη γνώμη μου να βγει ο Μημαράκης, γιατί. Φαντάζομαι το λέτε, πρόεδρε, σε σχέση και με την, και με την πρόταση που έχετε κάνει, έτσι. Ναι, για οικουμενική, ακριβώς. Γιατί θεωρούσα ότι ο Μημαράκης θα είναι φιλικότερος προς τη σκέψη του Καραμαλή για δημιουργία συγκυβέρνησης, για δημιουργία μιας ευρύτερης οικουμενικής κυβέρνησης. Γι' αυτό και το είχα προτείνει. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν στην απέναντι όχθη όμως. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί ενδεχομένως και αυτός να προσχωρήσει σε αυτή την αντίληψη, αλλά αυτός προτιμάει να καταρρεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να έρθει αυτός. Αυτός δηλαδή θεωρείται ότι θέλει να επαναφέρει τη χώρα στην εποχή του δικοματισμού ο Μητσοτάκης, και με τη λογική του όριμου φρότου να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να έρθει εκείνος να γίνει πρωθυπουργός. Τώρα ξέρετε τα πράγματα, πρόεδρε, πολύ καλύτερα από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, διότι τα ζείτε μέσα στην καρδιά των γεγονότων. Ναι, ναι, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, σαν γόνος μιας δυναστείας, να μην συμβάλλει στη δημιουργία μιας συνένεσης ευρύτερης. Υπάρχει, και να τον συμφέρει να κάνει σκληρή και αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει τα λάθη του περαιτέρω ΣΥΡΙΖΑ, και μετά να, ο λαός να φέρει τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να είναι αυτό το όνειρό του, η επιστροφή στο δικοματισμό του κυρίου Μητσοτάκη. Ενώ ο άλλος, ο Μημαράκης, ήταν πιο υπάκουος στη φιλοσοφία Καραμαλή, που η φιλοσοφία Καραμαλή είναι ότι βάζουμε το κόμμα κάτω από τη χώρα. Η χώρα είναι πάνω απ' όλα. Αν λοιπόν για λόγους διάσωσης, σωτηρίας της χώρας, πρέπει να κάνουμε μια θυσία στον εαυτό μας, στο κόμμα μας, η λογική Καραμαλή είναι να την κάνουμε. Ενώ η λογική Μητσοτάκη είναι να φέρουμε το πράγμα στα άκρα, να γίνουμε εμείς πρωθυπουργοί. Είναι αρχομανής η οικογένεια Μητσοτάκη. Καταλάβατε. Το κατάλαβα πολύ καλά. Λοιπόν, ένα κίνδυνο. Διαβλέπω ένα κίνδυνο να ακολουθήσει τη γραμμή να χαίρονται όταν κάνουν λάθη ως Τσίπρας, και αν ζημιώνει η χώρα, να χαίρονται αυτοί, με σκοπό να καταρρεύσει κάποια στιγμή ο Τσίπρας, να έρθουν αυτοί. Μήπως τώρα όμως η εντολή που έχει από το κόμμα, δηλαδή από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, η επιλογή Μητσοτάκη, επειδή ήταν ξεκάθαρες οι θέσεις του πάντοτε, έτσι, μήπως η βάση της Νέας Δημοκρατίας αυτό του λέει? Ακούστε, η βάση της Νέας Δημοκρατίας δεν νομίζω να της αρέσει. Απλά είχε κουραστεί λίγο η Νέα Δημοκρατία και έψαχνε τον αντιτσίπρα. Δεν είναι ότι αρέσουν οι απόψεις του Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κοινό που θέλει το ρουσφετάκι του, ένα κοινό που θέλει να διορίζουν τα παιδιά τους. Άρα ούτε η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει μικρό κράτος, γιατί έχουν όλοι αδιόριστα τα παιδιά τους. Απλά σας λέγω, τον Μητσοτάκη τον ψήφισαν ότι είναι πιο ικανός να νικήσει τον Τσίπρα σε μια ενδεχόμενη εκλογική αναμέτρηση. Πάντως δεν αποκλείεται και τις συνεργασίες, έτσι. Εγώ
πιστεύω ότι θα εξαναγκαστεί, γιατί οι Γερμανοί και οι ξένοι ζητούν να ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία το ασφαλιστικό. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι θα προκύψει η ανάγκη η οικουμενικής κυβέρνησης κάτω από την πίεση των ξένων. Γιατί οι ξένοι δεν πείθονται αν πας και ψηφίσεις με 150 βουλευτές, με 151 ένα νομοσχέδιο. Θέλουν ευρύτερες συμμαχίες για να πιστούν ότι όχι μόνο θα περάσει το νομοσχέδιο, αλλά και θα εφαρμοστεί στην πράξη. Επομένως, ο εχθρός του κ. Μητσοτάκη θα είναι η ίδια η Μέρκελ. Η ίδια η Μέρκελ που θα αξιώσει να συμμορφωθεί και να ψηφίσει και εκείνος. Εκεί θα είναι τα δύσκολα για το Μητσοτάκη, που δεν θα του δώσουν χρόνο οι δανειστές να ρίξει τον Τζίπρα με την τακτική του όριμου φρούτου για να έρθει αυτός. Αλλά θα τον υποχρεώσουν από τώρα να λάβει θέση επί αυτών που αποφασίζονται. Κύριε Λεβέντη, δεν θα μπορεί να τραβήξει την ουρά του έξω ο Μητσοτάκης. Θα τον υποχρεώσουν να λάβει θέση. Μάλιστα. Πρόεδρε... Εκεί θα μπλέξει. Ενώ το Μητσοτάκη σας λίγο τον συνέφερε να κάνει τα λάθη του Τσίπρας, να κόψει συντάξεις, μισθούς και να υποφελείται εκείνος. Και να ανεβαίνει εκείνος. Γιατί στην Ελλάδα, όποιος κόβει μισθούς και συντάξεις, γίνεται αντιπαθής στον κόσμο. Μάλιστα. Όποιος το παίζει υπέρ του λαού, γίνεται συμπαθής. Απολύτως σαφής είστε, Πρόεδρε. Τελευταία φορά που μιλήσαμε, έχω την εντύπωση ότι έχουν βελτιωθεί και οι σχέσεις σας με το κυβερνών κόμμα. Εντάξει, εγώ πάντα είχα καλές σχέσεις, γιατί ο Φλαμπουράρης είναι παλιός μου φίλος, αλλά και άλλοι υπουργοί του Τσίπρα είναι φίλοι είχατε, μου. Δεν μπορώ να φτάσω. Τους είχατε σούρει αρκετά όμως προεκλογικά. Ναι, αλλά δεν μπορώ να φτάσω και στο σημείο να βάλω ψήφο εγώ, καταλάβατε. Απολύτως. Γιατί η εντολή του κόσμου που έβαλε την Ένωση Κεντρών μέσα δεν μου την έδωσε για να πάω να γίνω ουρά του Τσίπρα τη δύναμη αυτή. Μου την έδωσε για να πετύχω σοβαρότερα πράγματα, δηλαδή να πετύχω μια ευρύτερη συνένεση, την απλή αναλογική κυβερνήσεις συνεργασίας και συνασπισμού. Η εντολή δεν είναι να κάνω ότι ο Καμένος, να πάρω 4 υπουργιάκια και να το βουλώσω, να σιωπήσω. Εγώ είμαι ένας πολιτικός με μεγαλύτερη πείρα, με μεγάλο παρελθόν, και δεν μπορώ να παίξω ρόλους μικρούς. Όχι ότι είμαι σπουδαίος, δεν είπα ότι είμαι σπουδαίος, αλλά το όνειρό μου είναι να γίνει απλή αναλογική και κυβερνήσει συνασπισμού, όπως έξω στη Γερμανία, ας πούμε, χωρίς χρεοκοπία, χωρίς πτώχευση, και κάνανε μεγάλο συνασπισμό. Εκεί γιατί μπόρεσαν? Και εδώ δεν μπορούμε το αυτονόητο, δηλαδή το να ενώσουμε τις δυνάμεις μας χάρη της χώρας. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε? Εγώ οφείλω να ομολογήσω, Πρόεδρε, ότι αυτά εσείς, τις θέσεις τις σημερινές που οψίμως βλέπω να ενδιαφέρονται, ναι, και τα μεγάλα κανάλια, τα λέω 30 εσείς, χρόνια. Εσείς τις υποστηρίζετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και τις υποστηρίζετε και μέσα από αυτό εδώ το στούντιο, ναι, εδώ που σας μιλάω εγώ τώρα. Αυτό είναι λοιπόν η αποστολή μου. Δεν είναι να φεύγουν βουλευτές από το Τσίπρα και να πηγαίνω εγώ να τους αναπληρώνω. Αυτή δεν είναι λύση. Η λύση είναι να γυρίσει σελίδα ο πολιτικός βίος και από κυβερνήσεις αυτοδύναμες που σιγά σιγά καταραίουν και μας στόχευσαν να πάμε σε κυβερνήσεις συνασπισμού με απλή αναλογική, με διαφάνεια, με δημοκρατία περισσότερη. Δηλαδή να προσφέρω κάτι και στην Ελλάδα. Να προσφέρω, δηλαδή να γυρίσει σελίδα, αυτή η μαύρη σελίδα που είχαμε, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, λες και είναι ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και είχαμε υποβιβάσει τον πολιτικό βίο της χώρας σε επίπεδο ποδοσφαίρου. Να ξανανεύει η πολιτική ζωή, να έρθει ξανά η νεολαία στην πολιτική, που τώρα αποστρέφονται, κάθονται στις καφετέρειες και άμα μιλάς για πολιτικό σου γυρίζουν την πλάτη. Το καθήκον μου είναι να γυρίσω την νεολαία στην πολιτική ξανά. Αυτή είναι το όνειρό μου. Καταλάβατε. Γι' αυτό λοιπόν θα δω και είναι τον αρχηγό. Είναι πολύ σημαντικό στόχος αυτός. Ναι, θα δω και τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας το καινούριο. Αφού τον εξέλεξαν, οφείλουμε να σεβαστούμε την απόφαση των εκλογέων. Τι θα του ζητήσετε, Πρόεδρε? Θα του ζητήσω να κάνουμε οικουμενική. Αυτό θα του ζητήσω. Να αφήσει τους εγωισμούς και τα όνειρά του για αυτοδυναμίες. Να πάψει να έχει βλέψεις για να γίνει μεσσίας. Γιατί οι μεσσίες είδατε πόσο κόστησαν στη χώρα.
και να τις ταπεινές του δυνάμεις να τις βάλει μαζί και ο Τσίπρας, να φτιάξουμε μια κυβέρνηση που θα διαπραγματευτεί το καλύτερο δυνατό υπέρ της χώρας. Γιατί τα προβλήματα είναι ακόμη άλυτα και ο κίνδυνος του Brexit είναι ακόμη υπαρκτός. Λοιπόν, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Δεν έχουμε περιθώριο λοιπόν να κάνουμε λεονταρισμούς και θέατρο υποκρισίας. Καταλάβατε, κύριε είστε ξεκάθαρος, πρόεδρε, από την αρχή μέχρι το τέλος συνεχώς. Καλώ ασφαλώς και τον Πρωθυπουργό και ελπίζω, επειδή έχω και έναν τρόπο να πείθω τους ανθρώπους και έχουν καταλάβει τι άνθρωπος είμαι και ο Τσίπρας. Το Μητσοτάκη ήξερα το γεροπατέρα τους περισσότερο, με τούτο το νεαρό δεν είχα πολλές ιδιαίτερες σχέσεις. Λοιπόν, ελπίζω να βάλουν στην άκρη το εγώ τους και να συμβάλλουν. Γιατί αν ήταν μια περίοδος παλιότερα, ας πούμε, μπορούσε να προσβλέπουν σε πρωθυπουργίες και σε τέτοια. Αλλά τούτο εγώ τι να την κάνει στην πρωθυπουργία, που παίρνει την πρωθυπουργία και σε μισεί ο κόσμος από τα αντιλαϊκά μέτρα που υποχρεούσε να επιβάλλεις. Καταλάβατε. Σωστό. Σε παλιότερες εποχές είχε αξία η πρωθυπουργία, κύριε Γιώργο. Γιατί ήσουν ο πρωθυπουργός, έβγαινες από μια Mercedes, ή σε χειροκροτούσανε. Τώρα δεν υπάρχει κανείς να τους χειροκροτήσει. Να ξέρετε, δεν υπάρχει. Θυμηθείτε του Ανδρέα Παπανδρέου τις συγκεντρώσεις. Είχαν 1.000.000 κόσμο. Τώρα με πούλμαν, με και 3.000 ανθρώπους δεν μαζεύουνε. Δεν βρίσκεται δηλαδή ακροατήριο για να χειροκροτεί πια. Και αυτό είναι μια άνοδος, είναι μια ποιοτική ανέλυξη έτσι και για τον ελληνικό λαό. Γιατί όσο σήκωνε πλαστικές σημαίες και χειροκροτούσε, δεν τον λογάριαζε και κανένας, τον κοσμάκι. Έχετε δίκιο. Τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω, πρόεδρε. Ναι, είδα, σε ένα τρέιλερ ότι έχετε κάνει και μια προφητική δήλωση. Ότι στις επόμενες εκλογές κάποια κόμματα μάλλον θα εξαφανιστούν. Ναι, αυτό έχω πει, ότι η Ένωση Κεντρών θα απορροφήσει τον κόσμο του Ποταμιού και του Πασόκ. Η Ένωση Κεντρών... Αυτό το σκεπτικό πώς το δομείτε? Κοιτάξτε, όση ώρα ήμασταν στο προεδρικό μέγαρο που έβλεπα το Θεοδωράκη και εκείνη τη γεννηματά, δεν είδα λόγο ύπαρξης για αυτούς. Δηλαδή όση ώρα μιλάγανε είτε στη Σύνοδο Αρχηγών είτε στη Βουλή που τους παρακολουθώ τώρα 3 μήνες, κάτι φιγούρες βλέπω να κάνει ο Λοβέρδος, που είναι έτσι λίγο φιγούρας. Ουσία, μια σοβαρή πρόταση να πω το Πασόκ υπάρχει, ας πούμε, έχει ξέρω εγώ 15 βουλευτές. Να, έκανε και κάτι το Πασόκ. Έκανε αυτό. Το ποτάμι έκανε εκείνο. Δεν βλέπω ουσία στον πολιτικό τους λόγο. Και είμαι σίγουρος, επειδή θα αρχίσω επίθεση εγώ τώρα μέσα από τη Βουλή και ένας κεντρών θα αποδείξει ποια είναι, ότι ο κόσμος του ψήφιζος τώρα Πασόκ και ποτάμι θα έρθει στην Ένωση Κεντρών, και τον χρειάζομαι αυτό τον κόσμο, γιατί αν αντί για 4% είχα 14, θα ήταν άλλη η διαπραγματευτική μου θέση τώρα που ζητώ οικουμενική. Πρόεδρε, τη δική σας πρόταση δεν την ασπάζονται στο Πασόκ και στο ποτάμι? Την ασπάζονται τώρα. Η προχθέση γεννηματά είπε ότι είναι σωστό να γίνει μια κυβέρνηση οικουμενική. 2,5 μήνες αφότου βγήκα εγώ στη Βουλή και το είπα, τότε και γεννηματά. Με ακολουθούν. Αλλά αντιγράφοντας πια. Ξεκάθαρος. Ο άλλος, ο Θοδωράκης, μπορεί να είναι καλό παιδί σαν δημοσιογράφος, σαν αξιόλογος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά άμα δεν διαβάζει, άμα του φύγει κάνα από τα χαρτιά που διαβάζει, κάηκε. Άμα πάρει ο αέρας κάνα χαρτί. Δηλαδή, άμα μιλάει σε κάνα κουρατήριο Θεοδωράκης και φυσάει αέρας και πάρει ο αέρας το χαρτί, θα πάθει έμφραγμα. Λοιπόν, είστε σκληρός με τον αντίπαλο. Είστε σκληρός με τον αντίπαλο. Όχι, είστε. Μα είπατε ότι θα ξεκινήσετε επίθεση. Την κάνετε από τώρα, καταλαβαίνω. Ο Θεοδωράκης ξεκίνησε, κοιτάξτε, ο Θεοδωράκης ξεκίνησε με τους καλύτερους όρους. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ ήταν σε όλα τα κανάλια. Αλλά. Δεν έπεισε, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Μην νομίζετε ότι το ταπεραμένο της πολιτικής και την πειθό την έχουν όλοι. Πρόεδρε, εισπράτετε αποδοχή για τις προτάσεις σας στα κεντρικά πλέον?
Εγώ πιστεύω ότι όλες μου οι προτάσεις, ακόμη και στο Τσίπρα και στη Νέα Δημοκρατία, οι προτάσεις για μείωση των βουλευτικών αποζημιώσεων, οι προτάσεις για μείωση των συμβούλων που έχει κάθε κόμμα, οι προτάσεις για να γίνουν οι τρεις συντάξεις σε μία, γιατί έχουμε 330.000 συνταξιούχους που έχουν από τρεις συντάξεις έκαστος, να συγχωνευτούν σε μία. Τώρα έβαλε 3.000 ευρώ οροφή ο Τσίπρα, ο Κατρούκαλος, 3.000 στη σύνταξη. Εγώ έχω ζητήσει 1.500. Μετά έχω ζητήσει να καταργηθούν οι συντάξεις των πλουσίων. Υπάρχουν 80.000 Έλληνες πλούσιοι με εισόδημα πάνω από 3.000 ευρώ μηνιαίως, οι οποίοι δεν χρειάζονται τη σύνταξή τους, μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Μάλιστα. Όπως και οι τέος βουλευτές, 900 τέος βουλευτές παίρνουν σύνταξη. Γιατί να την παίρνουν, να παίρνουν τη σύνταξη του οδοντογιατρού, του γιατρού, του δικηγόρου, γιατί όλοι αυτοί παίρνουν και τη δεύτερη σύνταξη, καταλάβατε. Άρα όλα αυτά τα περιτά, τις δαπάνες, πρέπει να τα κόψουμε. Και έχει αρχίσει ο κόσμος πια και καταλαβαίνει ότι ο Βασίλης Λεβέντης είναι μια νέα ανατέλουσα δύναμη μέσα στο κοινοβούλιο. Πρόεδρε, νομίζω ότι επειδή γνωριζόμαστε καιρό και επειδή τα λέτε πολύ καιρό αυτά, δεν διαμορφώσατε τον πολιτικό σας λόγο ανάλογα με τις εξελίξεις. Όχι, προφανώς είναι απόσταγμα. Είναι απόσταγμα της πολυετούς παρουσίας σας στην πολιτική. 35 χρόνια στην πλάτη, Γιώργο μου. Νομίζω ότι θα αρχίσουν και θα προσχωρούν στις θέσεις σας κάποιοι. Ναι, τώρα άκουσα σήμερα άκουσα η Νέα Δημοκρατία λέει θα φύγει από τη Συγκρού που έδινε, δίνει 90.000 το μήνα νίκη ευρώ. 90.000 νίκη το μήνα. Από την ώρα που χρωστάνε και 170 εκατομμύρια στην αγροτική, δίνουμε και 90.000 το μήνα για τα κεντρικά τους γραφεία. Έπρεπε να ντρέπονται αυτοί. Λεφτά, δηλαδή χρωστάνε. Ναι, ναι, είναι σαφές αυτό που λέτε, Πρόεδρε. Είναι απολύτως σαφές. Και όμως, κύριε Γιώργο μου, υπάρχει αναισθησία. Αναισθησία. Και λέει, θα πάνε, λέει, σε κατώτερη συνοικία. Ακούστε, ο Μητσοτάκης θα την πάει, λέει, σε κατώτερη συνοικία, για να δώσουν αξία στη συνοικία. Άκου. Δηλαδή, η μεταφορά των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή θα την πάει σε καμιά και Σαργιανή, λέω εγώ, ένα παράδειγμα, και θα δώσει αξία στη Σαργιανή τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Άρα τρελάθηκαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, για να σας αποδεσμεύσω, Πρόεδρε, ένα τελικό μήνυμα στον νέο Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Στον νέο Πρόεδρο είναι αυτό που έβγαλα εχθές ως ανακοίνωση. Έχει δύο λύσεις. Μία να κάνει το μεγάλο αρχηγό, το Μεσσία, και να ονειρευτεί επιστροφή στο δικοματισμό, και η άλλη να έρθει να βοηθήσει να φτιάξει μια κυβέρνηση να λύσουμε τα προβλήματα της Ελλάδος. Αν κάνει το πρώτο, να ονειρεύεται δικοματισμούς και πρωθυπουργίες, θα έχει αδικήσει τους ψηφοφόρους που τον ψήφισαν εχθές. Αν όμως τολμήσει και χαμηλώσει τη μύτη του και βοηθήσει χωρίς εγωισμούς στο σχηματισμό μια σοβαρής κυβέρνησης που θα λύσει τα προβλήματα, θα έχει τιμήσει αυτό το κόσμο και θα έχει ανταποκριθεί και στο πρόσταγμα της εποχής. Τι πιστεύετε ότι θα κάνει? Μ' ακούσατε? Λέω, τι πιστεύετε από τα δύο ότι θα κάνει όμως? Σας είπα, οι καιροί επιβάλλουν το δεύτερο. Δηλαδή να βοηθήσει και να αφήσει τις πρωθυπουργίες. Μάλιστα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Ναι. Σας μεταφέρω... Εγώ πιστεύω ότι θα δείξει σοφροσύνη και ο Θεός θα φωτίσει όλους μας το 16 να είναι καλύτερο. Ευχόμαστε και εμείς το 16 να είναι καλύτερο. Όπου γυρίζω, ο κόσμος μου λέει, κύριε Λεβέντη, κάντε κάτι για την Ελλάδα. Κάντε κάτι. Το βλέπω στα μάτια όλων. Δεν μπορεί να κλείσουν όλοι τα μάτια τους σε ένα τέτοιο παλαϊκό αίτημα. Καταλάβατε. Απολύτως το καταλάβαμε και το ευχόμαστε και εμείς να υπάρχει. Θα τα πούμε σε κάνα μήνα όταν θα έχουμε και εξελίξεις. Θέλω να τα λέμε όμως, μην εξαφανιστείτε πάλι. Ναι, κύριε Γιώργο, είμαι στη διάθεσή σας. Μην εξαφανιστείτε πάλι, σας ψάχνουμε. Όχι, την αγάπη μου και χρόνια πολλά από την Ένωση Κεντρών. Χρόνια πολλά σε όλους. Και τη Βιωτία και τη Φιότιδα και τη Καρπενήσια. Και την Εύβοια και τη Φωκίδα και την Ευρυτανία σε όλους. Πέντε ξυνομοί βλέπουν τη τηλεόρασή σας.
Το ξέρω, πρόεδρε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Χαιρετισμούς και στα παιδιά του καναλιού εκεί. Βεβαίως. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, πρόεδρε. Καλή χρονιά να έχουμε.